Ναι. Με το Twitter που μετά από 16 χρόνια. Το αγόρασε. Το χάσαμε το Twitter πατριώτη. Μας το πήρε ο Elon Musk. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Εντάξει, έκανε τρελή πρόταση βέβαια. Η αλήθεια είναι 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Παιδιά, είναι η νούμερο ένα πλατφόρμα στην επικοινωνία. Πλέον από εκεί καταγράφονται τα πάντα. Είναι λύσα πλατεία, είπε ο ίδιος. Που ανταλλάσσουν σαν μια μεγάλη πλατεία που έχει καφενεία και ανταλλάσσεις απόψεις. Αλλά το κάνεις στην πλατφόρμα. Ακριβή πλατεία. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Αγόρασε την πλατεία στον Άγιο Πέτρο. Δεν έχει να κάνει. Μάλιστα, να σας πω ότι ανεστάλλει η διαπραγμάτευση της μετοχής στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης λόγω όλων αυτών των φημών. Πριν συμβεί όμως αυτό, είχε άνοδο 5,5%. Μιλάμε για πολλά χρήματα και περιμένουμε βέβαια να δούμε όλες αυτές τις πολλές αλλαγές. Αυτός γιατί το πήρε, Δημήτρη? Είπε θέλω, λέει, να το ανανεώσω, να το βελτιώσω, να, το βελτιώσω, να βοηθήσει λίγο τα fake profiles, να τα εξαλείψει δηλαδή. Απ' την άλλη όμως είπε θέλω να ελευθερώσω και κάποιες απαγορεύσεις που υπάρχουν. Τι εννοεί τώρα? Ίσως όλα αυτά θα βγουν. Μπορεί. Όλες αυτές οι απαγορεύσεις θα τις μάθουμε με το που θα ανακοινωθεί και επίσημα, γιατί μέχρι τώρα επίσημα η εταιρεία δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση. Χθες και προχθές ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, έγινε συζήτηση ουσιαστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και φαντάζομαι σύντομα θα μάθουμε όλες τις νέες πληροφορίες και λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζουμε και για το πώς θα αλλάξει σιγά σιγά βέβαια σταδιακά αυτό το πολύ διάσημο μέσο επικοινωνίας. Μάλιστα θα το βγάλει και το χρηματιστήριο, φανταστείτε πόσο μεγάλη αλλαγή θα φύγει από το χρηματιστήριο. Α, ναι, γιατί το συμφέρει? Δεν ξέρω, δεν θέλει να διαπραγματεύσει τη Δημήτρη. Να τώρα θέλαμε έναν οικονομολόγο. Από αυτά που διάβασα θέλει με κάποιο τρόπο να πιστοποιήσει και όλους τους χρήστες. Δηλαδή, ίσως αυτά τα ανώνυμα προφίλ που βλέπουμε μέχρι τώρα και πολλά από αυτά που δεν είναι και αληθινά, νομίζω μάλλον θα εξαφανιστούν. Να επικαιροποιούμε και τα στοιχεία μας, τις τράπεζες. Να είμαστε εκεί συγκεκριμένοι, να ξέρει, να έχει τα δεδομένα μας. Λες και δεν μπορούν να σε βρουν από το Twitter. Θα φακελωθούμε, θέλει. Από το κινητό. Πρέπει ο κάθε λογαριασμός να έχει όνομα επίθετο και το τηλέφωνο όπως έχουν στα υπόλοιπα social media. Και όλοι αυτοί που γράφουν τέτοια fake news μας βρίσκουν. Δεν θα υπάρχουν. Τα στοιχεία σου. Θε να έχει άποψη, να ξέρει κάτι, μην το λες κρυφά πίσω από μια βιτρίνα. Να σας πω τη μαύρη αλήθεια, με τόσα εκατομμύρια εγώ φούντοσα.